Καλημέρα κύριε Βαλινάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Κύριε Βαλινάκη, επειδή το γνωρίζετε και από προηγούμενες εκπομπές, εδώ οι ακροατές για αλλού ξεκινούμε και αλλού μας πάνε. Μου λένε εδώ πώς γονάτισε ο Ερντογάν χθες το βράδυ και υπήρξε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, όταν στην ουσία φαίνεται να έχει πάρει πολύ περισσότερα από αυτά που λέει ότι θα δώσει. Προσωπικά είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό, δηλαδή για το ότι ο Ερντογάν πήρε πολλά χωρίς αυτή τη στιγμή να φαίνεται κάτι για την ελληνική πλευρά για το οποίο θα μπορούσαμε να πανηγυρίσουμε. Δηλαδή όλοι πλέον στην Ευρώπη, στην διεθνή δημοσιογραφία των τελευταίων ωρών αναγνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα το πράσινο φως, που θα δούμε αν είναι πράσινο, εγώ νομίζω είναι κίτρινο και το είπατε πολύ σωστά και εσείς εισαγωγικά, για την ένταξη της Σουηδίας, είναι συνδεδεμένο στενά, απόλυτα στενά, με την παροχή των F-16 στην Τουρκία, δηλαδή την αναβάθμιση των παλαιών και την απόκτηση νέων, είναι 900 πυράβλους που ξεχνάμε να το συζητάμε. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους απολύτως. Αυτό προκύπτει. Και μόνο εκεί αν σταθούμε, δεν βλέπω τι κερδίζει η Ελλάδα όταν η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται ότι παρακάμπτει τις αντιστάσεις του Μενέντες και των Ελληνοαμερικανών, ίσως και άλλων Αμερικανών παραγόντων, αλλά κυρίως του Μενέντες. Και άρα δρομολογείται πλέον η απόκτηση των F-16, έστω και αν, θα το δούμε και αυτό αν ισχύει, θα μπουν κάποιοι όροι που σίγουρα δεν είναι οι όροι αυτοί που φανταζόμαστε εμείς, διότι θεωρώ προσωπικά με την εμπειρία που έχω ότι είναι αδιανόητο ότι θα πουληθούν αυτά τα όπλα στην Τουρκία και θα πουν στην Τουρκία, δεν θα μπορείς να τα χρησιμοποιείς παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που εμείς θα σου επιτρέπουμε. Αυτό δεν γίνονται στον πραγματικό κόσμο, μόνο στη φαντασία ορισμένων. Έστω λέω, κάποιες προϋποθέσεις ελπίζουμε να μπουν, εννοείται ότι ως πατριώτες όλοι ελπίζουμε ότι θα καμφθούν όλα αυτά και θα υπάρξει μια αλλαγή, αλλά αυτό που βλέπω ρεαλιστικά, βλέποντας τα γεγονότα και εκτιμώντας με την εμπειρία μου, είναι ότι ο Ερντογάν πήρε όσα ήθελε και παραπάνω από ό,τι ήθελε, διότι έβαλε την τελευταία στιγμή και άλλα στη ζυγαριά, που είναι το γνωστό εδώ και μερικές ώρες, ότι θέλει να το ανοίξουν και την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, το λέω συνοπτικά και σίγουρα θα επανέλθουμε, δεν ελπίζει να γίνει πραγματικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ξέρει ότι αυτό συνεπάγεται και υποχρεώσεις, αλλά διαπραγματεύεται πρώτον γιατί πιστεύει ότι θα του κλείσουν φυσικά την πόρτα στην πλήρη ένταξη, κανείς δεν τον θέλει στην πραγματικότητα, και δεύτερον κυρίως διότι ακριβώς επειδή δεν θα του ανοίξουν την πόρτα, θα του δώσουν κάποια ανταλλάγματα. Ποια είναι αυτά τα ανταλλάγματα? Είναι όλα αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Θέλει η Τουρκία και μόνο εμείς και η Κύπρος δεν θέλουμε. Ποια είναι αυτό? Να πάρει πολλά χρήματα και κυρίως την Τελωνιακή Ένωση, την αναβαθμισμένη, που σημαίνει πολλά μεγάλα οικονομικά ωφέλη για την Τουρκία. Δεύτερον, να μπει από την πίσω πόρτα πλέον ή κανονικά πια μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα, κάτι που προφανώς δεν συμφέρει mm-hmm. την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού όλη η προσπάθεια ήταν να πάει η άμυνα η ευρωπαϊκή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στο ΝΑΤΟ, όπου δεν θα ήταν η Τουρκία. Και τρίτον, με αυτόν τον τρόπο επίσης να εκβιάσει και άλλες παραχωρήσεις από την Ευρώπη, μία εκ των οποίων είναι η Βίζα, η οποία στην ουσία στο μυαλό του είναι πως πολλοί Τούρκοι και πολλοί Μουσουλμάνοι θα μπορέσουν να φτάσουν στην Ευρώπη και να σιγά σιγά να αλλάξουν και την πληθυσμιακή της και θρησκευτική της σύνθεση. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που βλέπει μακριά, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και στο παζάρι εγώ πιστεύω προσωπικά ότι θα τα πάρει αυτά. Δηλαδή και θα πάρει την Τελωνιακή Ένωση και θα πάρει την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Άλλωστε ήδη έχουν γίνει αυτά τα βήματα και δεν βλέπω κανένα να το αντιστέκεται, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έρθω σε αυτό, κύριε Βαλινάκη, επειδή ξεκινάει και η σύνοδος σε λίγη ώρα και αύριο έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Πριν έρθω σε αυτά, όμως θέλω, ήδη το ένα το αποσαφηνίσατε και ειλικρινά βλέπω εδώ και από τους ακροατές, είναι ικανοποιητικό ότι δεν πέφτετε στην παγίδα. Λέτε ευθέως ότι ούτε η Τουρκία στρατηγικά θέλει να είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το αποσαφηνίσατε. Θέλω όμως δύο σημεία ακόμη να μας αποσαφηνίσετε. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να αντιδράσει, είναι ερώτημα δικό μου και πολλών,
σε αυτή την περίεργη παράλογη σύνδεση από τη μια για την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, από την άλλη τα F-16 και αυτά να συνδέονται με την Ελλάδα. Τι δουλειά είχαμε εμείς με αυτό? Δεν θα έπρεπε να τους πούμε γιατί μας συνδέεται σε όλο αυτό το παζάρι? Δεν κατάλαβα τι εννοείται. Πώς συνδεθήκαμε εμείς με τα F-16? Μέσω του αλληνοαμερικανικού λόγου. Ακριβώς. Και έρχεται ο Biden και λέει: θα πάρει F-16 η Τουρκία, θα δώσουμε και κάτι από αυτά που μας ζητάει ο Έλληνας πρωθυπουργός, και όλα αυτά για να βάλουμε τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Γιατί να γίνει αυτή η σύνδεση? Αυτά που ζητάει ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι. Μίλησε με ένα περίεργο όρο ο κ. Biden, λέγοντας για ένα consortium που θα γίνει. Νομίζω ότι στην ουσία εννοεί ένα πακέτο συμφωνίας όπου όλοι θα είναι ικανοποιημένοι. Συνήθως έτσι κάνει ένας μεσολαβητής. Το ζήτημα λοιπόν είναι, γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν το βλέπουμε, τι παίρνει η Ελλάδα από αυτή την τρομερή αλλαγή. Υποθέτω, μια υπόθεση όμως κάνω, θα δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί, ότι η Ελλάδα θα πάρει μια ακόμη, αν θέλετε, ενίσχυση της πορείας της προς τα F-35. Δηλαδή ότι θα κάνουν με την Ελλάδα ό,τι έχουν κάνει με το Ισραήλ, να δώσουν στην Ελλάδα ένα πιο προηγμένο σύστημα και η Τουρκία να βρίσκεται μια τεχνολογία πιο πίσω. Αυτά εγώ προσωπικά δεν τα παίρνω και πολύ στα σοβαρά και δεν τα θεωρώ και ότι είναι και ισότιμα. Στη μία περίπτωση παραβιάζεται ο αμερικανικός νόμος για να πάρει η Τουρκία τα F-16, όταν όλοι ξέρουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσει, και στην άλλη περίπτωση τα παίρνει ένας νατοϊκός σύμμαχος που είναι πλήρως, αν θέλετε, καλός σύμμαχος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τα παίρνει δια της κανονικής οδού της εμπορικής, θα πληρώσει γι' αυτό, όχι ότι οι Τούρκοι δεν θα πληρώσουν, αλλά ότι για μας αυτά τα μεγέθη είναι πολύ ακριβά, πολύ μεγάλα. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δαπανά για την άμυνά της σε απόλυτους αριθμούς κάθε χρόνο τετραπλάσια κονδύλια από τιμής, και μπορεί να γίνουν και πενταπλάσια και εξαπλάσια, αρκεί να το θέλει ο Ερντογάν και σπινάει ένα μέρος του τουρκικού λαού. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, και άρα δεν μπορούμε να εξαντληθούμε και σε μια τέτοια κούρσα εξοπλισμών. Από την άλλη, χρειαζόμαστε όμως ασφαλώς μια αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, για την οποία υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια συζήτηση που πρέπει να γίνει για το αν είναι αξιόπιστη αυτή η αποτρεπτική ικανότητα, όταν δεν έχει μέχρι σήμερα, αυτό έθεσα και σε μια πρόσφατη ομιλία μου ως ερώτημα, πώς είναι η αποτρεπτική ικανότητα η ελληνική ισχυρή, όταν η Τουρκία παίρνει ό,τι θέλει. Από τι την έχει αποτρέψει ακριβώς αυτή η αποτρεπτική ικανότητα? Από να μας κάνει εισβολή στα νησιά? Δεν θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί μια τέτοια συζήτηση. Έχει πάρει ό,τι σχεδόν ζήτησε. Και αυτό το καταφέρνει, και εδώ θέλω να σταθώ, αν θέλετε, ένα δευτερόλεπτο, γιατί εμείς πηγαίνουμε με το σταυρό στο χέρι, όταν έχουμε το σταυρό στο χέρι, με την πίστη στην ισχύ του δικαίου, δηλαδή του διεθνούς δικαίου, ενώ στην πραγματικότητα το διεθνές παιχνίδι παίζεται διαφορετικά. Παίζεται με διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι απολύτως αποδεκτές από το διεθνές δίκαιο, και οι οποίες διαπραγματεύσεις σημαίνουν ότι δίνεις και παίρνεις. Αν είσαι καλός διαπραγματευτής, δίνεις λίγα, παίρνεις πολλά. Αν είσαι κακός διαπραγματευτής, τότε βέβαια γίνεται το αντίθετο. Άρα η Τουρκία αποδεικνύει ότι είναι καλός διαπραγματευτής και κερδίζει. Εμείς λέμε για το διεθνές δίκαιο. Σας χάσαμε, κύριε Βαλινάκη, λίγο. Αν θέλετε να σταθεροποιηθείτε, γιατί εδώ αδυνάτησε το σήμα και δεν ακούσαμε αυτό που θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα. Η Τουρκία, λέτε, είναι ένας καλός διαπραγματευτής, ενώ εμείς... Είναι καλός διαπραγματευτής, και εμείς κερδίσαμε Τουρκία σε αυτές τις άτυπες πραγματεύσεις, όταν φύγαμε από το «εμείς είμαστε μια χώρα που υιοθετεί το διεθνές δίκαιο» και πήγαμε στο ότι πέρα το διεθνές δίκαιο ρώτησε του ευθέροντος. Μάλιστα. Δεν το λέμε αυτό ως χώρα. Τι κάναμε στον Εύρο? Κάναμε αυτά που κάναμε, που δεν ήταν ακριβώς αυτά που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Νότια της Κρήτης, το λέω γιατί μερικοί δεν το έχουν καταλάβει, μονομερώς οριοθετήσαμε με το χάρτη Μανιάτη και όχι διμερώς με τη Λιβύη. Άρα κάναμε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο. Εκεί λοιπόν κερδίσαμε, όπου καταλάβαμε ότι εκτός από το διεθνές δίκαιο υπάρχει και η διαπραγμάτευση, και αν θέλετε και καμιά φορά και η μονομερής επιβολή κάποιων πραγμάτων.
Όταν αυτό το καταλάβουμε ως χώρα, θα κερδίσουμε περισσότερα από ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα, που λέμε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο, και από εκεί και πέρα ακινησία, λες και θα έρθει το Διεθνές Δίκαιο από την Καμινάδα σαν τον Άι Βασίλη και θα μας προσφέρει αυτά που επί 40 χρόνια λέμε ότι ναι, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε και τίποτα δεν γίνεται. Και τίποτα δεν γίνεται. Νομίζω είμαι πολύ σαφής. Σαφέστατος. Θέλω να μας αποσαφηνίσετε και το εξής. Όλοι οι σύμμαχοι και οι μεγάλοι παίκτες, βεβαίως δώσατε την εξήγηση για το ρόλο και το τι θέλει ο Αμερικανικός παράγοντας, αλλά όλοι οι σύμμαχοι και η Ευρώπη σχεδόν πανηγυρικά μας λένε ότι πάμε σε λύση, ότι να η Τουρκία έδειξε κτλ. Μα το πρόβλημα η Τουρκία δεν το δημιούργησε με τη Σουηδία, το δημιούργησε κάποιος άλλος. Εμφανίζεται τώρα ότι είναι ο κύριος παίκτης το κλειδί της λύσης που η ίδια δημιούργησε. Πράγματι, όπως το λέτε, είναι το θέατρο του παραλόγου. Αλλά η διεθνής πολιτική έτσι γίνεται. Με αυτόν τον κοινικό τρόπο. Όλοι θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία στη Δύση, γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν εύκολα ότι θα πάει προς την Ευρασία ή προς τη Ρωσία. Έναν λοιπόν ισχυρό παίκτη, δεν θες να τον χάσεις και δίνεις τα πάντα για να τον κρατήσεις. Αυτό το κατάλαβε μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία και έχοντας ζήσει πάρα πολλούς πρωθυπουργούς και προέδρους απέναντί του Ερντογάν και το χειρίζεται άριστα. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει ότι έτσι είναι η διεθνής πολιτική κοινική και γίνεται πάντα στη βάση συμφωνιών, και άρα στη συμφωνία αυτή πρέπει να κινηθείς με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρεις τα περισσότερα και όχι τα λιγότερα. Τώρα θέλω να έρθουμε λίγο στη σημερινή σύνοδο και πάω κατευθείαν στο ψητό που λέει και ο κόσμος. Πρέπει ή δεν πρέπει η Ελλάδα διαστόματος του Πρωθυπουργού ή των συναρμόδιων υπουργών σήμερα να θέσει το θέμα του τρόπου που αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία σε χάρτες επιτελικούς του ΝΑΤΟ από εδώ και στο εξής με συντεταγμένες, όπως και της διπλής ονομασίας των στενών κατά παρέκβαση και υπέρβαση, για να μην πω αναθεώρηση μονομερός, της συνθήκης του Μοντρέ σε τουρκικά στενά. Πρέπει να το κάνει, διότι εγώ τουλάχιστον, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, καταλαβαίνω ότι εδώ αρχίζει η αποαναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κρατική οντότητα. Υποβιβάζεται και με τη βούλα. Μου λένε εδώ κάποιοι ότι ναι, αλλά όλοι θα είναι με συντεταγμένες. Καλά τώρα, όλοι θα είναι με συντεταγμένες και θα είναι άπαξ. Άπαξ μία φορά για πάντα, δεν θα είναι άπαξ. Πείτε μου σας παρακαλώ. Για το τελευταίο να ξεκινήσω, το ότι δεν αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία παρά μόνο με συντεταγμένες και ότι αυτό αφορά και άλλες περιοχές, μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, γιατί μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, και τα νησιά του Αιγαίου, το οποίο η Τουρκία να αρχίσει πλέον αντί για Μυτιλίνη να βάζει Μυτιλή και τα λοιπά. Άρα έχει μια ουρά εκεί το πράγμα και θέλει προσοχή. Τώρα αν ο Πρωθυπουργός θα το θέσει σήμερα για την τιμή των όπλων, δεν ξέρω αν θα το θέσει. Είναι δικό του θέμα και δεν μπορώ να το να εικάσω. Φαντάζομαι όμως ότι το θέμα έχει ήδη κλείσει σε χαμηλότερα επίπεδα. Δεν ακούω άλλωστε να συζητιέται τα τελευταία 24 ώρα. Είχε υποθεί νωρίς, ζυγίστηκαν αντιδράσεις και αντιδράσεις δεν υπήρξαν παρά από κάποιους που θεωρούνται γραφικοί από τους υπόλοιπους. Αντιπολίτευση στην Ελλάδα για τα θέματα αυτά δεν υπάρχει. Η μεν αριστερή ζει σε άλλο αστερισμό. Η δε δεξιά ζει με δικές της φαντασιώσεις. Άρα είναι μόνη της η κυβέρνηση και κάνει ό,τι νομίζει εκείνη ότι είναι σωστό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να δεχθούμε την ονομασία των στενών και θεωρώ ότι και η διπλή ονομασία που λέγεται ότι υιοθετήθηκε ως συμβιβαστική θα οδηγήσει σε κάποια αντίστοιχη λύση με τη διπλή ονομασία των Σκοπίων, όπου 150 χώρες κάτω από τη μύτη μας και με την ανοχή μας αναγνώρισαν τότε τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία και εμείς με το ζόρι κρατάγαμε τις ευρωπαϊκές. Και εδώ λοιπόν, όταν θα δείτε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ να δέχονται το Turkish Straits, την τουρκική ονομασία, και να έχει μείνει μόνο η Ελλάδα να μην το χρησιμοποιεί, καταλαβαίνετε ότι έχει χαθεί το παιχνίδι. Ανταυτού, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες άλλες, να ζητηθούν άλλα ανταλλάγματα. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι χάνεις ένα παιχνίδι, πρέπει να έχεις και το μυαλό, πριν το χάσεις, να πάρεις και κάποια ανταλλάγματα ουσίας. Και όχι τέτοια που στην ουσία είναι ένα στήλο οικής. Όπως για παράδειγμα το γνωστό ότι εμείς θεωρούμε ότι η σύμβαση του Μοντρέ έδωσε ξανά τη δυνατότητα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, στην Ελλάδα για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, να τις επανεξοπλίσουμε. Αυτό είναι το επιχείρημά μας και υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις του τότε Υπουργού Εξωτερικών του Ρουσδί Αράς της Τουρκίας που έλεγε χαιρόμαστε που και η Λίμνος και η Σαμοθράκη ξανά μπορούν να εξοπλιστούν από τη φίλη Ελλάδα.
Αυτό λοιπόν έπρεπε, αφού αλλάζει σε ένα βαθμό ένα μικρό κομμάτι της συνθήκης του Μαντρέα, να πάρουμε κάτι τέτοιο που θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό και θα το καταλάβουν και όλοι πολύ περισσότερο. Γιατί τώρα αυτό που λέμε εμείς είναι σημαντικό θέμα, τα τουρκικά στενάκια, τους άλλους είναι μια γραφικότητα. Διότι θέλουμε όλοι να ικανοποιήσουμε την Τουρκία και εμείς τους βρισκόμαστε ως, αν θέλετε, πρόβλημα μπροστά στο μεγάλο τους στόχο, που είναι βέβαια η ένταξη της Σουηδίας και το να κρατήσουν την Τουρκία κοντά στη Δύση. Κύριε Βαλινάκη, αντιλαμβανόμαστε τι παίζεται γύρω μας και ότι άρα μέσα σε αυτό που παίζεται γύρω μας, τι είναι εφικτό να κάνουμε και πότε έγκαιρα μπορούμε να το κάνουμε και κάτι να κερδίσουμε. Και όχι να χάνουμε απλά μεταθέτοντας το μέλλον τις αποφάσεις. Εσείς έχετε δίκιο, αλλά πριν φτάσουμε εδώ ή αφού φτάνουμε εδώ, ουσιαστικά δεν συνιστά μονομερή αλλαγή της συνθήκης του Μοντρέ. Ένα, δύο, αν δεν υπάρξει αντίδραση για την ονομασία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο πρωθυπουργού, αντίδραση. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δεν μπαίνουμε πια σε μία τραπό αυτοκατάργησης ως κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εκλειπούσα που έλεγε και η Τουρκία? Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι αρνητικό. Δεν πιστεύω ότι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να κάνει κάτι πολύ αποτελεσματικό πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορεί να κάνει πολλά άλλα πράγματα ως Κυπριακή Δημοκρατία και το κυριότερο να καταλάβει ότι η Τουρκία μας πηγαίνει μέσα από το καινούργιο διάλογο, στον οποίο εμφανιζόμαστε τόσο πρόθυμοι να ξεκινήσει για το Κυπριακό, σε μια συνομοσπονδιακή λύση, στην οποία θα έχει από τη μια μεριά τον Βορρά πλήρως ελεγχόμενο από την Τουρκία, στην ουσία εκτουρκισμένο απολύτως και κατεχόμενο και στρατιωτικά κατεχόμενο απολύτως από την Τουρκία, και από την στο Νότο να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία του 1960 με το δικαίωμα επέμβασης, εγγύησης και ούτω καθεξής των Τούρκων και στο Νότο. Αυτή τη λύση πάνε να ετοιμάσουν και εμείς εμφανιζόμαστε να φέρουμε πια τον διάλογο στη νέα βάση, επαναλαμβάνω, που οι Τούρκοι θέτουν με τα δύο κράτη. Βάζουν τα δύο κράτη όχι γιατί πιστεύουν ότι μπορεί ο Νότος να γίνει μια ελληνοκυπριακή δημοκρατία, όπως μερικοί πιστεύουν, πλήρως ανεξάρτητη από το Βορρά και μακριά από την Τουρκία και χωρίς εγκυητικά δικαιώματα της Τουρκίας, αλλά μια Ζυρίχη Λονδίνου του 1960 εχμαλωτισμένη Κύπρο στο Νότο και μια απόλυτα τουρκική στο Βορρά. Αυτό πάμε να φτιάξουμε. Και όλα δείχνουν. Βρετανική στάση, ο ΙΕ, ο οποίος τους παρακαλάει να βοηθήσουν για την άλλη συμφωνία, για το Στάρι και τους ευγνωμονεί. Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους, δημιουργούν τη δυνατότητα της Τουρκίας ως μεγάλο παίκτη να αλλάξει τις βασικές παραμέτρους του Κυπριακού. Και εμείς, αντί να το καταλαβαίνουμε αυτό, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Λύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει να βοηθήσει. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βαδίζουμε σιγά σιγά ή και ολοταχώς ενδεχομένως μετά το καλοκαίρι σε μια επαναδιαπραγμάτευση υπό χειρότερες συνθήκες. Τώρα, το επόμενο κομμάτι είναι τα όσα θα συμβούν αύριο στη συνάντηση. Προσερχόμαστε με τον Ερντογάν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πολλοί έχουν μια εικόνα ότι είμαστε και οι επισπεύδοντες. Βεβαίως, η μεγάλη εικόνα είναι αυτό που είπατε στην αρχή πολύ εύστοχα. Ο αμερικανικός παράγοντας λέει, παιδιά, να τα βρούμε win-win καταστάσεις. Το ερώτημα είναι, καταρχάς μιλάμε για έναρξη διαλόγου. Δεν ξέρω αν αυτή η έναρξη διαλόγου στην ουσία υποκρύπτει ή ήδη διαπραγματεύσεις. Αλλά προσερχόμαστε σε μία συνάντηση, έτσι εμφανίζεται, απροϋπόθετα, χωρίς όρους. Ακούω ξανά πάλι για ξεπάγωμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εδώ άλλοι ομιλητές μας έχουν πει 26 σε στρατιωτικό πεδίο και 3 πολιτικές συναντήσεις. Σε τίποτα δεν απέδωσαν. Αντιθέτως, η Τουρκία πρόσθεσε κι άλλα για τα ΜΟΕ. Να μην πετάνε τα ελληνικά οπλισμένα αεροσκάφη πέραν του 25ου μεσημβρινού. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, κύριε Βαλινάκη? Είμαστε σε συνέχεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, και των μυστικών συναντήσεων του Βερολίνου και είναι πιο προχωρημένη η κατάσταση? Να ξεκινήσω από το πρώτο που είπατε, win-win δεν σημαίνει απαραίτητος 50-50, μπορεί να είναι 10-90, για να καταλαβαίνουμε γιατί λέμε. Μπορεί λοιπόν το πακέτο να έχει 10 για την Ελλάδα καλά και 90 καλά για την Τουρκία. Πάμε παρακάτω. Διάλογος, διαπραγμάτευση είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς βαφτίζουμε τη διαπραγμάτευση διάλογο γιατί μας φαίνεται λίγο βαρύ να το δεχθούμε και έχουμε βρει πάρα πολλά αιθιολογήματα για να μην καταλαβαίνουμε, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πράγματι διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία εδώ και δεκαετίες.
Μάλιστα, η πιο ευφυής, έτσι, σε εισαγωγικά λέξη, είναι οι διερευνητικές, όπου διερευνούμε εδώ και δεκαετίες, διερευνούμε εδώ και δεκαετίες τι θέλει η Τουρκία. Μα η Τουρκία λέει κάθε φορά τι θέλει και μάλιστα κάθε φορά και περισσότερα, γιατί εμείς πηγαίνουμε με ένα θέμα, που αυτό το ένα θέμα, το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορεί να συζητηθεί μόνο του, όσο και αν το θέλουμε εμείς, διότι τεχνικά δεν μπορείς να συζητήσεις για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ ένα διεθνές δικαστήριο δεν μπορεί να το κάνει. Όταν η Τουρκία θα βάλει ως προδικαστικό ερώτημα σε ποιον ανήκουν τα 152, δεν ξέρω πόσα θα κατεβάσει τότε, νησίδια, βραχονησίδες του Αιγαίου που θεωρεί γκρίζες ζώνες. Πώς θα τραβήξεις θαλάσσιες ζώνες, από ποια ξηρά, όταν ο άλλος αμφισβητεί την ξηρά? Είναι τελείως άλλη η ρύθμιση στο Αιγαίο που θα προκύψει αν έστω και 10-20 από αυτές τις βραχονησίδες που λέει η Τουρκία ότι είναι γκρίζες ζώνες, πει το Διεθνές Δικαστήριο ότι είναι τουρκικές. Έτσι, και σε κάθε περίπτωση παίζει στα ζάρια και ελληνική κυριαρχία, που είπε η κυβέρνηση ότι δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Μα εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να συζητήσεις. Δεν υπάρχει τρόπος τεχνικός να συζητήσεις μόνο αυτό το θέμα. Και θα πω και κάτι άλλο. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλα τα θέματα στα οποία η Τουρκία μας εγκαλεί και εμφανίζει, και εμφανίζουμε εμείς ως μονομερείς διεκδικήσεις της, και είναι μονομερείς διεκδικήσεις της, τα συζητάμε μαζί της. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Και θα πω τον πιο έξυπνο που έχουν βρει τα τελευταία χρόνια, και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ή πράγματι δεν το καταλαβαίνουμε. Μας στέλνει επιστολές πολύ προσεγμένες, πολύ δουλεμένες στον ΟΗΕ, και αναγκαζόμαστε εμείς να απαντήσουμε επί της ουσίας. Για τη στρατικοποίηση απαντάμε επί της ουσίας, και για πολλά άλλα θέματα απαντάμε επί της ουσίας. Άρα αυτό σε μένα ως καθηγητή διεθνών σχέσεων, όταν ένας καθηγητής μου έλεγε ότι αυτό λέγεται διερευνητικές ή κάτι άλλο, θα του έλεγα έχουμε μπει στην ουσία της διαπραγμάτευσης. Παίζουμε με τις λέξεις ουσιαστικά. Παίζουμε με τις λέξεις. Συζητάμε ουσία. Απλώς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε αυτό το ένα θέμα. Άλλη τώρα ζήτημα. Έχεις εσύ ένα θέμα που βάζεις, ο άλλος βάζει 15. Ποιος διεθνολόγος ή και φοιτητής των διεθνών σχέσεων θα πει ότι η μέση λύση ανάμεσα στο 1 και τα 15 είναι άλλη από το 1, όπως λέμε εμείς? Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Βαλινάκη. Τον βλέπω, λέει, με ηρεμία αλλά με απόλυτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα προσεγγίζει τα ζητήματα, και θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Πιστεύεις σοβαρά ότι δεν τίθεται θέμα αποστρατιωτικοποίησης και θα τα αφήσει την πάντα η Τουρκία, ή θα μας μπλέξουν πάλι με όρους όπως μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος? Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα σχεδόν τα θέματα που έχουμε με την Τουρκία. Υπήρχε πάντα σαν θέμα, αλλά η Τουρκία το έχει αναβαθμίσει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι βγάζει την απειλή πολύ ανοιχτά, ή θα πάρετε αυτά τα παραπάνω όπλα ή όλα τα όπλα από τα νησιά αυτά, ή θα έρθω ένα βράδυ ξαφνικά, στο οποίο ή απαντάς μολόν λαβέ ή συζητάς. Και βεβαίως από την άλλη μεριά επίσης αυτό το θέμα έχει την διάσταση ότι συνδέθηκε στην τουρκική επιθετικότητα, επιθετική ορολογία, τέλος πάντων επιχειρηματολογία, με το θέμα της κυριαρχίας επί των νησιών. Δηλαδή λέει κάτι ακροβατικό, εννοείται, και εξωφρενικό, ότι αφού εσύ δεν σέβεσαι τις υποχρεώσεις που έχεις από τη συνθήκη, δεν σέβομαι και εγώ την ελληνικότητα των νησιών, την ελληνική κυριαρχία. Αυτό είναι πρωτάκουστο, αλλά πέρα από 2-3 δηλώσεις που έχουν γίνει, και όχι όσο θα θέλαμε ζεστές από τρίτους, βάλτε και το θέμα του Πομπέου που είπατε προηγουμένως περί μείωσης αποτυπώματος, η διεθνής υποστήριξη στο θέμα αυτό δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Ειδικά στο θέμα της αποστρατικοποίησης δεν γνωρίζω κανέναν, μα κανέναν από τους μεγάλους παίκτες τους διεθνείς, που να έχει πει ότι η Ελλάδα έχει δίκιο και πρέπει να είναι στρατικοποιημένα τα νησιά. Και μάλιστα από μια συμμαχία που λέγεται ΝΑΤΟ και που έχει κάθε συμφέρον, υποτίθεται, να έχει στρατικοποιημένα τα νησιά έναντι του υποτιθέμενου κοινού εχθρού που είναι η Ρωσία. Όχι, λέει, να αποστρατικοποιήσετε κρίσιμες υποδομές για τη μάχη, λέω, κατά της Ρωσίας. Έρχεται το ΝΑΤΟ και λέει, όχι, να τις αποστρατικοποιήσετε, επειδή ζητάει η Τουρκία. Λοιπόν, εδώ έχουμε, αν θέλετε, πάει σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πεδίο. Και εγώ ως νησιώτης Δωδεκανήσιος το πονάω διπλά και τριπλά. Αλλά και εσείς οι κριτικοί και όσοι είναι στην Κρήτη το αντιλαμβάνονται αυτό, σε όλο τον ελληνικό κόσμο νομίζω,
Είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο θέμα και σε αυτό δεν έχω δει κάτι το οποίο με πείθει ότι πρώτον έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητά του και δεύτερον ότι το αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Γιατί αποτελεσματική αντιμετώπιση θα ήταν να βγει το ΝΑΤΟ, να βγουν οι ΗΠΑ και να πούνε: εγώ θεωρώ ότι πράγματι η Ελλάδα έχει δικαίωμα στα στατικοποίηση, έστω και αν λένε ότι είναι για τη Ρωσία όλα αυτά που έχουν πάει τα όπλα συστήματα στα νησιά. Θα έρθω στο καθημάς με αυτό, θα κλείσουμε. Εδώ, επειδή είστε δωδεκανήσιος, έρχεται ερώτημα από έναν δωδεκανήσιο συχνό ακροατή, ο οποίος έχει μία τρέλα με τις ευθείες γραμμές βάσης και το κλείσιμο κόλπων. Σωστά, κατά τη γνώμη μου. Όμορφη τρέλα. Λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει, στο συμπατριώτη μου τον κύριο Βαλινάκη. Έχεις, Γιώργο, ένα άτομο που θα μπορούσε να σου πει εάν έχει γίνει επέκταση στα χωρικά της Δωδεκανήσου μετά το 47-48, και θέλω να σημειώσω τα εξής. Η Τουρκία κάνει αλλαγή του ονόματος των στενών, τουρκικά, πολύ απλά γιατί δεν μπορούσε να κλείσει τους κόλπους με ευθείες γραμμές βάσης, αν και είναι κάτω από 24 ναυτικά μίλια, δεν μπορούσε γιατί είχε ειδικό καθεστώς από το 36 με βάση συνθήκη του Μοντρέ. Τώρα λοιπόν πάει να κλείσει Δαρδανέλια με την Ήβδρο Τένεδο με ευθείες γραμμές βάσης. Αυτή είναι η αιτία που ζητάει αλλαγή του ονόματος στα στενά, λέει ο Μιχάλης, ο συμπατριώτης σας. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτό, αλλά έχει δίκιο στο ότι οι ευθείες γραμμές βάσης και το κλείσιμο των κόλπων έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική πλευρά. Είναι λοιπόν ένας από τους τομείς, όπως όλοι οι τομείς, θα πω, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, που αδρανίσαν από το 1982 που υπάρχει αυτή η σύμβαση. Είναι εκπληκτικό ότι η Ελλάδα μόλις το 2004, λυπάμαι που το λέω και φαίνεται σαν προσωπικό, όταν το 2004 σπάσαμε την αποχή της Ελλάδας από τα δικαιώματα που της δίνει η συνθήκη και για πρώτη φορά ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο και την Αλβανία για να χαράξουμε ΑΟΣ, αφήνοντας κατά μέρος το θέμα με την Τουρκία και αφήνοντάς το να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν η τότε στρατηγική μας, ένα θέμα που θα ξανάρθει, αν δεν το πιστεύω, ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ενταξιακές ξανά της Τουρκίας. Άρα το θέμα είναι να μπορέσεις να αξιοποιήσεις το διεθνές δίκαιο και σου δίνει αυτά τα όπλα, σου δίνει ευθείες γραμμές βάσης, κερδίζεις δηλαδή μίλια, να το πω έτσι, κερδίζεις τους κόλπους, πάλι κερδίζεις μίλια. Υπάρχει και η ζώνη, η συνορεύουσα ζώνη, που σωστά είναι απίστευτα, αν θέλετε, κουτό από ελληνικής πλευράς να μην την έχει υιοθετήσει, ούτε καν στο Ιόνιο, όταν έχουμε, γιατί χρειάζεται η συνορεύουσα ζώνη, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της λαθρομετανάστευσης και μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες. Και η Ελλάδα δεν την έχει υιοθετήσει, δεν τη συζητάμε καν. Και κακώς λέμε στον Πρωθυπουργό ότι όταν λέει θαλάσσιες ζώνες δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Καταλαβαίνω ότι όλοι το πάνε ότι δεν πρέπει να συζητάει τα 12 μίλια, αλλά έτσι αποκλείουμε και άλλες θαλάσσιες ζώνες που η Ελλάδα έχει δικαίωμα στο διεθνές δίκαιο να υιοθετήσει, ακόμα και σε περιοχές που δεν πέφτει λόγο στην Τουρκία. Πολύ περισσότερο βέβαια με την Τουρκία, εκεί που έχουμε την χρήση των απειλών κτλ. Και την εχθρική διάθεση. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχω δει ποτέ μια συνολική στρατηγική πάνω σε αυτό. Ακούγαμε τα τελευταία χρόνια ότι ετοιμαζόταν η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης. Ούτε αυτό είδαμε. Βγήκαν οι Τούρκοι στη συνέχεια και αν θέλετε προχώρησαν ακόμη περισσότερο τις απειλές τους. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ υποστηρίζω, το λέω γι' αυτό για την εκπομπή σας, δεν είναι το θέμα των 12 μιλίων το πιο σημαντικό. Το θέμα το πιο σημαντικό για την Ελλάδα είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ και μάλιστα με την Τουρκία. Να τελειώσει αυτό, διότι η οριοθέτηση μιας ΑΟΣ σημαίνει πολύ μεγαλύτερα κέρδη σε έκταση και γεωστρατηγικά για μια χώρα από τα 12 μίλια, τα οποία 12 μίλια όπως και τα 6 ήδη τα παραβιάζει κάθε μέρα η Τουρκία με το πρόστιμα της αυλαβούς διέλευσης. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Σωστό. Έχουμε δει πολεμικά τουρκικά και περνάνε στις ακτές μας. Δεν τα εμποδίζει το ότι έχουμε κυριαρχία από αυτόν. Είναι μια συμβολική μόνο, αν θέλετε, αξία των 12 μιλίων. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ΑΟΣ. Αυτό έπρεπε να επιμείνουμε από την πρώτη στιγμή και αυτό είχαμε κάνει και εμείς τότε ως κυβέρνηση. Η Τουρκία άλλωστε το αποφεύγει σαν το διάλογο στο Λιβάνι την ΑΟΣ για υφαλοκρηπίδα. Μιλάει σκέτο. Απαντήστε στο φίλο του Μιχάλη, δεν ξέρω γιατί το ρωτάει. Έχει γίνει επέκταση στα χωρικά της Δωδεκανήσου μετά το 47-48, δεν ξέρω γιατί το ρωτάει αυτό. Όχι βέβαια, δεν έχει κάνει ποτέ η Ελλάδα. Εκείνο που εγώ έχω πει και έχω γράψει στο βιβλίο μου «Η Ελλάδα των Τεσσάρων Θαλασσών» είναι ότι επί Ιταλοκρατίας υπήρχε μια ολοκληρωμένη περιοχή με σύνορα γύρω-γύρω, την Ελλάδα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, την Τουρκία από την άλλη μεριά.
Όταν δείτε τους χάρτες της Ιταλοκρατίας, της Γερμανοκρατίας 43-45 και της Βρετανοκρατίας 45-47, είχε όρια αυτή η περιοχή. Αυτά τα όρια, κάνω την μονική ανάλυση και επιχειρηματολογία, ότι είναι ΑΟΣ, ήταν μια Ιωνία ΑΟΣ. Εμένα ο πατέρας μου και ο παππούς μου ψάρευαν ως Ιταλοί υπήκοοι σε αυτή την περιοχή, ανενόχλητοι από την Τουρκία, η οποία περιοριζόταν στα λίγα μίλια που είχε στις τουρκικές ακτές. Γι' αυτό και έγιναν οι συμφωνίες του 1932 μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας, οι οποίες ακριβώς απαγόρευαν στους Τούρκους ψαράδες να μπαίνουν σε αυτή την περιοχή. Υπήρχε λοιπόν μια Ιωνία ως Δωδεκανήσου, την οποία ούτε καν σκέφτηκε ποτέ η Ελλάδα να αξιοποιήσει. Σαφές. Τώρα, κύριε Βαλινάκη, θέλω να σας εδώ το συμπυκνώνω. Λέει κάποιος, για το να μην κλείνουμε κόλπους και ουσιαστικά να μην οριοθετούμε τη στεριά μας από πού θα μετρήσουμε, δηλαδή όταν έρθει η ώρα της όποιας διαπραγμάτευσης, αυτό πιανού επιταγή είναι, πού το έχουν βρει διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις και δεν εμπίπτει πουθενά σε κανέναν κάζους μπέλι. Και άλλος φίλος, αφού η Τουρκία, όπως λέει ο κ. Βαλινάκης, κόπτεται για την τελωνιακή σύνδεση, δεν θα έπρεπε απαράβατος όρος να είναι η κατάργηση του κάζους μπέλι? Κοιτάξτε, και την κατάργηση του κάζους μπέλι να επιτύχουμε, που δεν θα είναι εύκολο, το λέω γιατί βλέπω ότι το τελευταίο καιρό κυοφορείται μια δίθεν λύση ότι θα υπάρξει ένα σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο θα ερμηνεύσουν κάποιο τι σημαίνει και άρση του κάζους μπέλι. Και βάσει αυτού θα δεχτούμε πράγματα που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα δεχόμασταν. Θα μειώσουμε τους εξοπλισμούς ή τον ρυθμό αύξησης των εξοπλισμών και το καθεξής. Όλα αυτά είναι λίγο, αν θέλετε, μια επικοινωνιακή στρατηγική κατά τη γνώμη μου. Η ουσία είναι ότι πρέπει να βρούμε μια λύση κατ' εμέ με την Τουρκία και αυτήν πρέπει να τη δουλέψουμε πολύ σοβαρά, να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους συμμάχους που τους χάνουμε κάθε μέρα. Χάσαμε τους Μεσανατολίτες για τους οποίους πανηγυρίζαμε, χάσαμε τις χώρες του Κόκκι, θα χάσουμε σε λίγο και την Αίγυπτο, κάνω την Κασάνδρα, λυπάμαι, αλλά εάν δεν κινηθούμε αυτό θα συμβεί. Οι συμφωνίες με την Αμερική και την Γαλλία δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο νομίζουμε, για τον απλό λόγο, λέγαμε για τα Δωδεκάνησα, αν είναι τόσο διατεθειμένοι να μας στηρίξουν, γιατί δεν κάνουν το πιο απλό, που είναι να κάνουν επισκέψεις στα δωδεκανησιακά λιμάνια, ο Έκτος Στόλος και ο Γαλλικός Στόλος, ή προσγειώσεις σε αεροδρόμια της περιοχής των δύο αυτών χωρών. Είναι ένα ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης. Αν λοιπόν ούτε αυτό δεν κάνουν, και λέω δεν κάνουν, αρνούνται να το κάνουν, τότε προφανώς τι μπορεί να περιμένει κανείς από τέτοιες συμμαχίες στα δύσκολα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε σοβαρότητα, εξασφάλιση σοβαρών ερισμάτων για κάθε τι που κάνουμε, βάσει σχεδίου, και βεβαίως να θέτουμε και εμείς θέματα, όχι τρελά θέματα που μερικοί θέτουν, αλλά σοβαρά θέματα, αφού τα δουλέψουμε σωστά, για να μπορέσουμε κάτι να κερδίσουμε. Γιατί αλλιώς δεν νομίζω να θέτουμε θέματα. Η άλλη πλευρά βάζει 15 και έχετε δίκιο. Αλλά κάτι. Όταν θέτουν κάποιοι σοβαρά θέματα, όπως εσείς, κάποιοι άλλοι στην Ελλάδα πάλι μιλάνε ότι έχουμε μαξιμαλισμό. Λες και εμείς είμαστε αυτοί που απειλούμε την Τουρκία, κύριε Βαλινάκη. Είναι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στη μία σχολή που εξέθεσα προηγουμένως, η οποία λέει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο, είμαστε αδέλφια λαοί και πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία, και ό,τι μας ζητήσει η Τουρκία έχει δίκιο, και γιατί διαβάζω και αυτά πρόσφατα, και ό,τι λέμε εμείς είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Αυτό δεν λέγεται πολιτική ενός κράτους σοβαρού. Και βεβαίως υπάρχει και η άλλη πραγματικό, και αυτή είναι μια ακραία άποψη, ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, και τα οποία αν μπορούσαμε να τα κάνουμε θα τα είχαμε κάνει ήδη 40 χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να κινηθείς έξυπνα, να δεις τι μπορείς να κάνεις ρεαλιστικά και τι δεν μπορείς να κάνεις, και να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση, διαπραγμάτευση με συμμάχους. Για παράδειγμα, δεν θα έκανα διερευνητικές επαφές με την Τουρκία όταν έρχεται ο Ερντογάν και μου λέει θέλω να γίνω μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα του έλεγα πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με ξεπάγωμα του κεφαλαίου 13, αυτό είχαμε κάνει εμείς τότε ως κυβέρνηση Καραμαλή. Τι είναι το κεφάλαιο 13 των ενταξιακών? Η αλεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει η υποψήφια χώρα να αποδεχθεί το δίκαιο της θάλασσας. Και εκεί θα γινόταν η συζήτηση με την Κομισιόν να κάνει την διαπραγμάτευση με την Τουρκία και εμείς από πίσω με τους άλλους. Μετά άλλο κράτη μέλη με δικαίωμα βέτο. Αντί λοιπόν να κάνουμε μόνοι μας απομονωμένη τη συζήτηση με την Τουρκία, διότι επέβαλε και αυτό ο Ερντογάν, να μην έχουμε
να μην βάζουμε, λέει, την Αμερική και την Ευρώπη στη συζήτησή μας. Απομονωμένη λοιπόν να κάνουμε τη συζήτηση, αντί να οθήσουμε τη συζήτηση εκεί που είμαστε διαπραγματευτικά δυνατοί. Δηλαδή, να το πω έτσι, το είπα σε κάποιον και το βρήκε πολύ ωραίο, είναι σαν ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Ο Δαβίδ, έχοντας απέναντί του τον Γολιάθ, αποφάσισε ότι αντί να ρίξει με τη σφεντόνα τον Γολιάθ και να τον νικήσει, αποφάσισε να παλέψει. Δηλαδή, πρέπει να έχει κανείς και το μυαλό του. Και είμαστε ένας λαός που πραγματικά είμαστε έξυπνος από την εποχή του Οδυσσέα. Πάντα με το μυαλό μας δουλεύουμε. Άρα, να βάλουμε κάτω το μυαλό μας και να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε, αντί να σερνόμαστε απροετοίμαστοι πολλές φορές σε αυτά που μας οθούν οι Τούρκοι ή οι Τρίτοι. Γιατί και οι Μεσολαβήσεις δεν είναι. Σωστό. Ο Ερντογάν δεν πήρε αέρα να καθίσουμε δυο μας από μόνος του, και άλλοι πιέζουν να κάτσουμε οι δυο μας να τα βρούμε. Λέει εδώ, καλημέρα, έχετε από. Από την κυρία Αφροδίτη Μάνου, ακούει αυτή τη στιγμή και λέει, ποια είναι, κύριε Βαλινάκη, αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε και τα ακούτε ως εξωπραγματικά? Κοιτάξτε, συζητάμε για παράδειγμα για το Κυπριακό. Έχουμε αποδεχθεί ότι υπάρχει μια στρατιωτική κατάσταση στο βορρά της Κύπρου, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορεί να ανατραπεί. Πάντως η πολιτική βούληση που όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπριακών, επέδειξαν, ήταν ότι δεν θα πάμε στρατιωτικά να τα ανακαταλάβουμε, αλλά πάμε σε διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2014 και δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσουν ακόμα, προκειμένου να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι διαφορετική. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, γιατί δεν θέλω και δημιουργία. Ναι, προφανώς. Θέλω και κάτι, δεν θέλω να το αφήσω, γιατί βλέπετε πάντα μεγάλη εικόνα και αυτό είναι ωραίο. Τουλάχιστον στην εκπομπή μας αρέσει. Όχι υπενιχτή, γιατί το είπατε ευθέως. Σπεύδεν ταχαίως, διότι και με την Αίγυπτο δεν τα βλέπω καλά. Με την Αίγυπτο, σας θυμίζω, το ξέρετε, για τους ακροατές το λέω, εμείς έχουμε τμηματική οριοθέτηση, όχι πέραν του 28ου, και έχουμε κάνει και κάποιες παραδοχές σε σχέση με το εύρος των δικαιωμάτων νησιών μας, όπως το Κουφονήσι, η Γάβδος, η ίδια η Κρήτη. Η Κάσος, η Κάρπαθος, καλά το λέτε, καλά το προεκτείνετε. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν αυτό, γιατί πέραν του 28ου μοιάζει σαν να είναι αναμονή να έρθει να καθίσει η Τουρκία εκεί. Ξεκινάω με αυτό το τελευταίο που είπατε. Κάναμε παραδοχές, οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με τη λογική, ή αν θέλετε αντίθετες με τη λογική που λέμε ότι βαδίζουμε απολύτως βάσει διεθνούς δικαίου. Κάναμε μια συμφωνία που δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει το διεθνές δικαίο. Γιατί ρεαλιστικά ήταν ο μόνος τρόπος να κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Κάναμε δηλαδή εκπτώσεις στα δικαιώματά μας για να πάρουμε τη συμφωνία. Και θεωρώ προσωπικά ότι καλά κάναμε. Όμως, όταν κάνεις μια τέτοια συμφωνία, αυτή τη συμφωνία την υπερασπίζεσαι επί του πεδίου και δεν αφήνεις τις τουρκικές φρεγάτες, όπως έγινε με το ερευνητικό σκάφος στο γαλλικό, το Λαταλόντ και το Nautical Geo, που πήγαν εκεί να χαρτογραφήσουν την περιοχή εν ώψη του αγωγού East Med, και τα έδιωξαν λοιπόν τα σκάφη αυτά οι τουρκικές φρεγάτες και γύρισαν στα λιμάνια, μπήκαν μέσα και σταμάτησε εκεί η αποστολή τους. Ελληνική αντίδραση δεν υπήρξε, υπήρξε και κάποια άλλη που δεν θέλω να τη θυμάμαι για το πώς έγινε αυτό, αλλά θέλω να πω, όταν έχεις μια ΑΟΣ λοιπόν την οποία έχεις οριοθετήσει, το επόμενο βήμα είναι να τεμαχίσεις και την περιοχή στα λεγόμενα οικόπεδα και να αρχίσεις τη διερεύνηση της εκμετάλλευσής της. Δεν συνέβη τίποτα από αυτά. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που δεν οριοθετήσαμε. Εκεί είναι πολύ απλό, πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι θέμα διεθνούς δικαίου. Είναι θέμα παζαριού. Η Τουρκία λέει στην Αίγυπτο, δεν σου δίνω μόνο τη μέση γραμμή, σου δίνω πιο πολλά από τη μέση γραμμή. Θα πάρεις μια έκταση σαν την Πελοπόννησο περισσότερο, αν συμφωνήσεις μαζί μου. Ενώ αν συμφωνήσεις με την Ελλάδα, θα πάρεις λιγότερα, πολύ λιγότερα. Πέστε μου εσείς, αν είσαστε Αίγυπτος εσείς, θα λέγατε θα πάω να συμφωνήσω με την Ελλάδα? Προφανώς όχι. Γι' αυτό και δεν συμφωνούν. Αν τώρα έρθει, αυτό θα έπρεπε να κάνει κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν το έκανε, νομίζω δεν το έκανε. Η Ελλάδα και πει, σας δίνω όσα σας δίνει η Τουρκία, ή περίπου όσα σας δίνει η Τουρκία, αλλά συμφωνήστε μαζί μου να την πάρω αυτή την περιοχή. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα η Αίγυπτος να το δεχθεί. Δεν είμαι βέβαιος. Νομίζω ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα. Και αν πάλι η Αίγυπτος έλεγε όχι, το τα σπάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για αυτή την περιοχή. Υπάρχουν λύσεις. Χρειάζεται φαντασία, χρειάζεται στρατηγική και χρειάζεται να καταλαβαίνουμε αυτό που λέω και επαναλαμβάνω. Με το Διεθνές Δίκαιο μόνο δεν θα πάμε πουθενά.
όποτε κερδίσαμε κάτι και έδωσα παραδείγματα και στην περίπτωση του Εύρου και στην περίπτωση νότια της Κρήτης, όπου πήγαμε χωρίς το διεθνές δίκαιο ή χωρίς, αν θέλετε, απόλυτα πιστή στο διεθνές δίκαιο, κερδίσαμε. Έτσι κερδίζεται το διεθνές παιδί. Το ίδιο κάναμε και με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο. Την πήραμε χωρίς να είμαστε απόλυτα συμβατοί με αυτά που λέγαμε στο διεθνές δίκαιο. Θέλει ευελιξία, θέλει φαντασία, θέλει δουλειά, θέλει διαπραγμάτευση, θέλει διπλωματία. Έχουμε πάει σε έναν καινούριο κόσμο που όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και άρα πρέπει να μάχεσαι για το κάθε τι. Δεν δίνει τίποτα δωρεάν. Προσπαθείς να το ανταλλάξεις, έστω και αν μπορεί να πάρεις ένα μικρότερο τίμημα από αυτό που αρχικά έχεις υπολογίσει. Δεν είναι φυσικό να παίρνεις πάντα όλα όσα ζητάς. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, θα έλεγα ότι είναι μία από τις συζητήσεις που λύνει πολλές απορίες, το βλέπω εδώ από τα μηνύματα που έρχονται. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και κάτι που μπορεί να φαίνεται τεχνικό, είστε όμως από τους καταλληλότερους. Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό μετά την αυριανή συνάντηση να υπάρξει μια επικοινωνιακή καταιγίδα, όχι ότι είναι κατά ανάγκη αρνητικό αυτό, εάν τα πράγματα βαίνουν καλώς και μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη περίοδο ηρεμίας. Μέσα σε αυτή την καταιγίδα μπορεί να ακούσουμε ότι η Τουρκία επίσθη να φτιάξουμε συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη. Θέλω να σας ρωτήσω, να μας το αποσαφηνίσετε. Η επιτυχία είναι να συνεννοηθούμε με την Τουρκία να φτιαχτεί συνυποσχετικό μόνο ξερά ή είναι απείρως μεγαλύτερο ζήτημα τι θα γράφει το συνυποσχετικό βάσει του οποίου θα αποφασίσουν οι δικαστές στη Χάγη. Κοιτάξτε, για την επικοινωνιακή καταιγίδα θα σας πω ότι για να είμαστε δίκαιοι ότι μια κυβέρνηση πρέπει ασφαλώς, ακόμη και αν ιτηθεί κάπου, να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Και το λέω αυτό ως δωδεκανήσιος γιατί το πονάω όσο κανείς άλλος. Δεν μπορεί ποτέ, ακόμα και αν υποστεί μια ήττα, να εμφανίζεται ότι ότι υπέστη πράγματι αυτή την ήττα. Τώρα, το αποτέλεσμα θα το δούμε αύριο, θα το κρίνουμε. Έχω, αν θέλετε, νομίζω, είμαι πολύ κοντά στις προβλέψεις μου για το τι θα συμβεί. Περιμένω όμως να γίνουν όσα γίνουν και θα μιλήσουμε αργότερα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις για ξεπάγωμα των ΜΟΕ, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτά τα θεωρώ δεδομένα. Δεν είναι όμως κανένα κέρδος αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Έχουμε δοκιμάσει με την Τουρκία όλων των επιπέδων. Θα ακούσουμε άρα για οδικό χάρτη. Το πάω γρήγορα για να μην βγούμε εκτός χρόνου. Άρα ναι. Λέτε ότι μάλλον το πιο πιθανό είναι αύριο θα ακούσουμε ένα οδικό χάρτη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα υποθεί, γιατί όλα είναι και ανοιχτά από τη συνάντηση που θα γίνει και θα είναι πολύ ουσιαστική. Πρώτα των δύο υπουργών αμήνης και εξωτερικών με τους ομολόγους τους, όπου θα πιαστεί ήδη ένα, αν θέλετε, κλίμα, και στη συνέχεια τον ίδιο τον πρωθυπουργό που προσωπικά πλέον χειρίζεται αυτό το θέμα. Εκείνο που θέλω να πω για το συνυποσχετικό, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είναι το εξής. Το συνυποσχετικό από τη φύση του είναι ή μια γραμμή που λέει παρακαλώ λύστε μας τη διαφορά, που σπάνια γίνεται τόσο γενικά, ή κατεβατά ολόκληρο και συγκεκριμένες αναφορές σε συνθήκες, σε άρθρα του διεθνούς δικαίου και ούτω καθεξής. Άρα εδώ είναι η ικανότητα των διαπραγματευτών για να φτάσουν στο συνυποσχετικό να είναι έτσι φτιαγμένο που να μην μας πηγαίνει άκλα αυτούς. Σαφές. Κύριε Βαλινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία μας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν.